on the front door. It's my favorite time of year. Pull a wreath out of cardboard. It says everyone is welcome here. Grandma's frosting the cookies. She waves at neighbors as they pass. She laughs as I sing jingle bells out of a marshmallow mustache. My little daughter came running up and sat on my knee. She said, "Dad, I got a question for you." I said, "What's on your mind?" She said, "I am not sure if Christmas dreams come true." Thought about it for a minute, turned to Tony Bennett, said, "Love, I think I know that they do." She was asking me how, as I twirled around, I said, "Christmas brought me you." Forecast, we're staying in, so that's alright. Watch the flakes start to come down across the road under the street light. And I think about heaven, how it must be just like this, with everybody in love. Καλημερούδια αυτή την υπέροχη ανοιξιάτικη έξω μέρα. Μιλάμε, ο καιρός είναι εντάξει, απίθανος. Λοιπόν, έκανα μαλάκια μπουκλίτσες μαζί με το Steampod. Όσες με βλέπετε και στα stories στο Instagram θα είδατε ότι ξεκίνησαμε ίσιο και κατέληξαμε μπουκλα. Τέλος πάντων. Και έχω ετοιμαστεί να πάω να κάνω κάτι εξωτερικές δουλειές. Να πάω να πάρω 2-3 πράγματα που θέλω και να πάω να παραγγείλω και το κρέας για την ημέρα των Χριστουγέννων που θα κάνουμε εδώ στο σπίτι έτσι μεταξύ μας κάτι. Και εννοείται θα σας πάρω μαζί γιατί θέλω να πάω να πάρω άλλο ένα δωράκι. Οπότε φύγαμε. Ήρθαμε στο Smart Park μαζί με τη μαμά μου και τον Αλέξανδρο να κάνουμε κάτι τελευταία ψώνια που θέλαμε, κάτι τελευταία δωράκια. Και ενώ φαίνονταν ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί στο πάρκινγκ γινόταν χαμός, δεν έχει. Πάρα πολύ ωραία, πολύ άνετα και πολύ ωραία μέρα, δεν φυσάει καθόλου, η θερμοκρασία τέλεια. Γιατί εδώ συνήθως το χειμώνα θερίζει. Αλλά ήταν πολύ καλά.
κάνει η μαμά, γιατί δεν το έχω και πολύ, ξέρεις. Κανονικά πρέπει να περιμένουμε τον μπαμπά να το φτιάξει. Α, και μπαμπά. Λοιπόν, περίμενε τώρα γιατί εδώ βλέπω πολλά συμπράκαλα. Ναι. Τι το θέλαμε αυτό το παιχνίδι τώρα δηλαδή, για πες μου εσύ. Σε 15 χρόνια μπορεί και να τελειώσουμε, Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος έχει ξετρελαθεί με αυτό που το πήραμε. Γενικότερα το βλέπε στην τηλεόραση και το ζήταγε. Ζητάει αυτό το τύπου γκαράζ. Τώρα αυτό πρέπει να είναι πυροσβεστική από ό,τι έχω καταλάβει, έτσι έχει και διάφορα. Και του αρέσει που έχει τσουλήθρες και τσουλάνε τα αυτοκίνητα. Και βρήκαμε ένα ωραίο στα Max. Και του το πήρα τώρα έτσι να ασχολείται με κάτι, γιατί και αυτός μέσα στο σπίτι δεν αντέχει άλλο. Έχει κουραστεί, είναι τώρα 1,5 μήνα, είναι μέσα στο σπίτι, βγαίνει πάρα πολύ λίγο. Και του αρέσει πάρα πολύ να ασχολείται με αυτό το παιχνιδάκι του το καινούριο. Και του λέω θα σε πάμε να ξαπλώσουμε έτσι λίγο να ξεκουραστούμε, και του λέω όχι, θέλω να παίξω. Εντάξει, τόλιωσε το γκαράζ, πάει. Τσάμπα το φτιάχνα, μόλις το πάτησε και το ισοπαίδωσε. Και ήρθε για παρέα και κάθεται εδώ από κάτω τώρα. Και παίζει. Του αρέσει έτσι να είμαστε παρέα, αλλά εγώ στον καναπέ δεν βολεύομαι να ξαπλώνω. Δεν μου αρέσει ο καναπές μας για να ξαπλώνω. Νιώθω ότι είναι πολύ σκληρός και δεν τον αντέχω. Μόνο για να κάθομαι νιώθω άνετα, για να ξαπλώνω με τίποτα. Και υποτίθεται είναι και καναπές κρεβάτι, ούτε καν. Οπότε έχει έρθει εδώ και παίζει τώρα. Θέση εδώ. Πήρα τη θέση που θα σας ανοίξω, που σας ανοίγω το κουτί, αλλά θα σας πω και ένα προσωρινό αντίο. Προσωρινό γιατί όπως έχουμε συμφωνήσει 27, 28 και 29. Θα ανέβουν τα τρία τελευταία βιντεάκια. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει εδώ πέρα μαζί με τον Αλέξανδρο τη Skill στο κουτί, το οποίο έχει μία κρέμα ματιών. Δηλαδή, Εμπέλ, την κρέμα σώματος. Εν τω μεταξύ, το κουτάκι τη Skill θα μου λείψει πάρα πολύ. Είναι τόσο όμορφο, τόσο χαριτωμένο και το χαρτί του είναι τόσο ωραίο. Θα μου λείψει και μου έχει μείνει μόνο άλλο ένα. Γι' αυτό μου έχει μείνει μόνο το τελευταίο, το 24ο κουτάκι. Δεν έχει 25. Οπότε. Αύριο θα το ανοίξω και θα στεναχωρηθώ όπου θα πρέπει να πάει στον κάδο της ανακύκλωσης, τέλος πάντων. Λοιπόν, εμείς ραντεβού ξανά 27 του μήνα. Εγώ συνεχίζω εννοείται και τραβάω και αύριο και μεθαύριο και την ημέρα των Χριστουγέννων για να σας τα ανεβάσω την επόμενη εβδομάδα. Εγώ θέλω αυτό το τριήμερο να κάνω μια αποτοξίνωση από τα social. Θέλω να φτάνει το βράδυ και το κινητό μου να έχει 99% μπαταρία, να το ανοίξω μόνο σε περίπτωση που κάποιος με πάρει να μου ευχηθεί, να πάρω εγώ κάποιον να ευχηθώ. Θα κάνω μια αποτοξίνωση. Σας παροτρύνω, άμα θέλετε να το κάνετε κι εσείς, έτσι, να κάνετε μια αποτοξίνωση από τα social, θα δείτε μεγάλη διαφορά, να σας πω την αλήθεια. Στις φορές το έχω κάνει, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε λοιπόν σας εύχομαι καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Εύχομαι φέτος να είναι τα πιο όμορφα σας Χριστούγεννα, με υγεία και πολλά χαμόγελα. Μην το κλείσεις, μην πατήσεις αγάπη μου. Όχι αγάπη μου, μην το κλείσεις. Τώρα τελειώνω, θα το κλείσεις, εντάξει. Να πω γεια. Και υγεία και χαμόγελα λοιπόν, να περάσετε πανέμορφα τις γιορτές, να έχετε δίπλα σας κόσμο ο οποίος σας αγαπάει, τον αγαπάτε και να περάσετε πολύ ωραία και ευτυχισμένα αυτές τις μέρες. Αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, ραντεβού 27 του μήνα και να περνάτε τέλεια. Πάτε το κόκκινο κουμπάκι να κλείσετε και κλείστε εσύ το vlog μας. Κλείστε, όχι αυτό το κουμπάκι, πάτε λάθος κουμπάκι, αυτό.